Πολύ καλησπέρα σα και yeah. First Friday, τελευταία αυτού του μήνα. Άντε να φεύγει, επιτέλου. Και το συγκεκριμένο βουλιαράκι μαζί με άλλο ένα ε, με έχουν προβληματίσει πάρα πολύ εδώ και καιρό. Θέλω να του κάνω κάποιο είδο review. Απλά είναι από τα βιβλία που τελειώνοντα τα ήμουνα σε φάση. Το άλλο για να καταλάβετε είναι του Φάουλ, ο μάγο. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω έτσι λέγεται ο συγγραφέα. Anyways, τελειώνοντα το ήμουν σε φάση. Δεν ξέρω πώ νιώθω τώρα γι' αυτό. Που μου συμβαίνει σπάνια με τα βιβλία. Συνήθω ξέρω αν μ' άρεσε ή δεν μ' άρεσε αλλά αυτά τα δύο με αφήσανε με πολύ ανάμικτα συναισθήματα. Μιλάμε για το τέλος του Mystery. Δεν ξέρω αν το έδειξα και αν το είπα. Είμαι λίγο ζαμπόν. Είναι γύρω στις 530 σελίδες. Της Scarlett Thomas. Η υπόθεση τώρα. Η ηρωίδα μας, η Ariel Mando, σε, ένα, σε μια βόλτα της σε παλαιοπολία, ξεθάβει ένα μεταχειρισμένο βιβλίο ενός βικτοριανού επιστήμονα που ακούει στο όνομα Τόμας Λούμας, ο οποίος Τόμας Λούμας είχε κάνει την εφεύρεση ενός ληξιρίου, μιας ομοιοπαθητικής, κάτι περίοδο, μιας μεθόδου, για να μπορεί κάποιος να μπει στη τροπόσφαιρα. Η τροπόσφαιρα είναι σαν κατά κάποιο τρόπο σαν το πολυσύμπαν, αλλά όχι ακριβώς. Δηλαδή, η συνείδησή σου βγαίνει από το σώμα σου και μπορεί να μπλεχτεί με άλλες συνειδήσεις, να μπει σε άλλα σώματα, να βιώσει άλλες εμπειρίες κτλ. Οπότε η Αριέλ ε, αρχίζει να κάνει όλο και πιο πολύ τέτοια ταξίδια, να βλέπει τι είναι η τροπόσφαιρα, ξέρω εγώ. Αλλά εκεί πέρα υπάρχουν, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν για το βιβλίο του Λούμας, ξέρουν για αυτά τα ταξίδια, κάνουν και οι ίδιοι τέτοια ταξίδια και δεν θέλουν γενικότερα οποιοδήποτε να μπαίνει σε αυτή τη φάση. Οπότε αρχίζουν και τι κυνηγάνε. Αυτή είναι η υπόθεση, όσο πιο straightforward μπορώ να τη κάνω. Ε, όλες αυτές οι σελίδες πώς εξηγούνται τώρα. Για μένα η Scarlett Thomas ήταν μια μίξη Ακριβώ αυτό, παιδιά. Είχα, είχα φώτιση τώρα. Είχα έμπνευση. Ε, Ουμπέρτο Εκο με Κατρουλίνα Οστεοφύλαξ. Δηλαδή, η Άριελ, η ηρωίδα, με προβλημάτισε και με εκνεύρισε όσο η ηρωίδα τη Κατριώνα Ward στο Σαν και το. Και ο Χίμαρος από πληροφορίες που δίνει η πρωταγωνίστρια στον αναγνώστη, γιατί ουσιαστικά και η πρωταγωνίστρια κάτι κάνει το PhD της και αυτά είναι τα ημερολόγια της, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όλος αυτός ο, ο ρημαγδός πληροφοριών μου θύμισε πάρα πολύ πώς λειτουργεί ο έκο στη δομή των μυθιστορημάτων του. Ε, οπότε αυτά τα τρία πραγματάκια, η υπόθεση... Μα κυνηγάνε όρε τι κάνουμε. Ε, οι πληροφορίες του τι είναι όλο αυτό που βρισκόμαστε, τι κάνουμε, ποιοι έχουν γράψει γι' αυτό κλπ. Και, λοιπά και, και μία ηρωίδα που εγώ θα την έλεγα δυσλειτουργική κατά κάποιο τρόπο, σε κρατάνε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν σε κρατάνε. Στο τέλος του βιβλίου είχε έτσι ένα βεβιασμένο ρομάτζο που δεν μου κόλλαγε Έπειτα από όλε τι ερωτικέ σχέσει που είχε ή τι ερωτικέ περιπτύξει που είχε μέσα στο βιβλίο, η Άριελ. Αλλά γενικά, σαν επίγευση, μου έχει μείνει αυτό το ότι. Δεν ξέρω αν μ' άρεσε ή δεν μ' άρεσε. Σίγουρα διαβάζετε εύκολα, σίγουρα περνά καλά, σε μαγεύει όλο αυτό. Έχει κάτι το νέο Gothic... και είναι ένα μίστερι που πατάει σε βιβλία ο συγγραφέα αυτού του απαγορευμένου βιβλίου ήταν Βικτωριανό. Οπότε ξέρετε, πάτησε σε πάρα πολλά κουτάκια που αγαπάω, πολλά τίξ. Ε, αλλά αντί να με τρελάνει, με άφησε με μία αίσθηση. Οκ. Okay. Αυτό. Οπότε δεν ξέρω τι να πω. Πιστεύω ότι ο, θα το πρότεινα. Είναι αρκετά έτσι κουίρκι και ιδιαίτερο και neo-gothic και έχει αυτό το μυστήριο και είναι αυτό, είναι το πνευματικό τέκνο του Echo και της Word. Αν αυτό σας ψήνει, καλή απόλαυση. Τα λέμε όποτε. Καλή ζωή.